Τώρα έχουμε μαζί μας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ζέφυδη Μαδάμα. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, καλησπέρα. Κύριε Μαραβελίδη, θα μου επιτρέψετε, είναι λίγο λαιμός μου, μια ίωση με ταλαιπωρεί αρκετές μέρες. Περαστικά. Αλλά είμαι εδώ μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό, αλλά και θα ήθελα να σας βάλω κατευθείαν στην κουβέντα στο ίδιο μήκος κύματος που συζητούσαμε τον κύριο Καλιάνο. Για όλα αυτά που ακούμε, για όσα πράττουν άτομα από τον πολιτικό κόσμο, και θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό, αλλά γιατί είναι πολύ μεγάλος ο θυμός των πολιτών από όσα ακούει. Ακούω έκπληκτη ένα αφήγημα ότι όλα είναι μια χαρά και ότι ο κύριος Μητσοτάκης διέγραψε τον κύριο Πάτση. Αυτό έλειπε, κύριε Μαραβελίδη. Αυτό έλειπε. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να είχε διαγράψει και τον εαυτό του όταν ήταν προϊστάμενος στην ΕΕΠ και έγιναν όλα αυτά τα οποία είδαμε ότι έχουν γίνει. Επομένως, εδώ δεν μπορεί να λέμε στους πολίτες πράγματα τα οποία είναι στα όρια του παραμυθιού. Βλέπουμε μια κατάσταση όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να πάρουν τα καθημερινά ίδια τροφής, βουλευτής που επιλέχθηκε από την περιβόητη δεξαμενή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Πιτσίκα, να είναι άνθρωποι που είχαν offshore, που αγοράζουν κόκκινα δάνεια, που διακινούν εκατομμύρια, να είναι αυτοί οι οποίοι διαγράφησαν από το κόμμα. Γιατί μπήκαν λοιπόν στις λίστες? Γιατί αυτοι οι άνθρωποι έκαναν τον πόνο του κάθε ενός από τους ανθρώπους, τους πολίτες, τους συμπολίτες τους και όλους εμάς, να έχουν στα χέρια τους εκατομμύρια και να μην γίνεται τίποτα σε θεσμικό επίπεδο για τους πληστηριασμούς, κύριε Μαραβελίδη. Mm-hmm. Αυτά είναι τα ζητήματα που ο κόσμος ακούει, θέτει και μας σηκώνεται η τρίχα, επιτρέψτε μου να πω. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει σήμερα, όταν έχουμε 1.300 ρυθμίσεις μόνο στα κόκκινα δάνεια, όταν υπάρχουν 1.200.000 εκκρεμότητες από πολίτες, όταν στο 10 και 12% οι τράπεζες παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων αυτών, ενώ οι ίδιοι, ενώ σαν ΠΑΣΟΚ έχουμε πει και έχουμε καταθέσει προτάσεις για να μπορέσουν να πάρουν οι ίδιοι δανειολήπτες με προϋποθέσεις τα σπίτια τους, να μην μπορούν να τα πάρουν και να τους ζητάνε το 90 και το 95%. Δεν μπορώ να τα ακούω. Το τι λέει η άλλη πλευρά, το ξέρετε πολύ καλά, είμαι σίγουρο. Σίγουρος για τον πιστωτικό κίνδυνο και όλα τα λοιπά. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω το άλλο. Όλοι ξέρουμε τι προβλέπει ο πτωχευτικός νόμος, τι προβλέπει η συμφωνία με τους θεσμούς που έχει ρίζες μέσα στα μνημόνια, που μέσα στα μνημόνια ήταν συγκυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, το πώς έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα και το τι περιμένουν οι τράπεζες. Το ρεπορτάζ, ξέρετε τι λέει, ότι μέχρι να εξαντληθεί αυτό το μεγάλο στόκ δανείων, οι πληστηριασμοί θα ξανανεύουν στα προ-κρίσης επίπεδα των 50.000 κατέτος. Εκεί πέρα, κάποιος που έχει πάρει, είτε είναι fund, είτε είναι τράπεζα που το έχει, κάποιος που έχει αγοράσει ένα δάνειο και το έχει αγοράσει φτηνά, όπως είδαμε και στις πρόσφατες αποκαλύψεις. Τι κίνητρο έχει να το ρυθμίσει και να πάρει λιγότερα λεφτά αργά-αργά, ενώ μπορεί να το πάει να μην δεχθεί ρύθμιση, να το πάει σε πληστηριασμό και να βγάλει περισσότερα χρήματα? Έτσι όπως είναι ο νόμος, δίνει κίνητρο σε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε σε πληστηριασμούς. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ο νόμος αυτός είναι νόμος ο οποίος δεν αποτυπώνει τις ανάγκες των πολιτών. Εμείς μες στη θύελλα των μνημονίων είχαμε ένα νόμο πολύ συγκεκριμένο για να προφυλαχτούν οι μικρομεσαίοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έβγαιναν τα σπίτια τους στον πληστηριασμό. Ο νόμος αυτός άλλαξε προς το χειρότερο και από το ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάνει καμία βελτίωση. Παρόλα αυτά, αντί να βελτιώσει, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα? Δημιουργεί προϋποθέσεις με αυτόν τον νόμο που θα άλλαζε, που θα δημιουργούσε άλλες προϋποθέσεις, που θα προστάτευε, δημιουργεί ακόμα χειρότερα δεδομένα για τους ανθρώπους. Ξέρετε, κύριε Μαραβελίδη, το να λέμε ότι τι γινόταν πριν 5, 10, 12 χρόνια δεν αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά εδώ πρέπει να δούμε ποιο είναι το συμφέρον των ανθρώπων που είναι ευάλωτοι. Των ανθρώπων που δεν έχουν την σήμερον ημέρα ένα πιάτο του φαγητό μπροστά τους, γιατί τα βασικά είδη έχουν απίστευτα υψηλό ΦΠΑ που δεν υπάρχει αλλού στην Ευρώπη. Και ζητάμε σαν ΠΑΣΟΚ να μειωθούν. Τι γίνεται με τα σπίτια τους που, όπως σωστά είπατε, θα έχουμε πληστηριασμούς που θα βοηθούν, θα βολεύουν, θα στηρίζουν τις τράπεζες και όχι τον μικρομεσαίο, ο οποίος θα βρεθεί στο δρόμο. Δεν γίνεται, κύριε Μαραβελίδη, να κοροϊδευόμαστε πλέον. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Ο κόσμος βλέπει τι συμβαίνει, να κατατεθούν προτάσεις. Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για όλα αυτά και να μην κοροϊδευόμαστε. Ειλικρινά λυπάμαι που ακούω την κυβέρνηση πολλές φορές να λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση αλήθειας. Δεν έχουν αίσθηση, φοβάμαι, του τι συμβαίνει έξω.
τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, στην αγορά, στην κοινωνία. Το πώς οι άνθρωποι είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όταν βγαίνουν έρευνες και μιλούν για ένα ποσοστό κοντά στο 20% των Ελλήνων να είναι στα όρια της φτώχειας. Τι είναι αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Μάλλον έχει άλλες προτεραιότητες για τους λίγους και όχι για τους πολλούς. Για όλα αυτά που ακούγαμε τις τελευταίες ημέρες για τον κύριο Πάτση μιλήσατε. Είχαμε και αυτό που ρωτούσε σήμερα ο κύριος Κάτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την κυρία Ρεβέκα Πιτσίκα που από ό,τι φαίνεται έχει πάρει δουλειές από το μισό δημόσιο. Κοιτάξτε, είναι σκανδαλώδη όλα αυτά τα οποία γίνονται. Είπαμε τη διάβγεια. Είπαμε και σαν Πασόκ έχουμε φέρει σοβαρότατες θεσμικές λειτουργίες και προϋποθέσεις για να μην συμβαίνουν όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία ενεί ανοιχτή για τους δικούς της ανθρώπους τα κατήργησε. Όλα αυτά που βλέπουμε, τα οποία θα αν αποδειχθούν πραγματικά, είναι σκάνδαλα, κύριε Μαραβελίδη, τα οποία πραγματικά δημιουργούν τεράστια ζητήματα. Διότι είναι κάποια από αυτά που προκύπτουν. Υπάρχουν και άλλα. Πώς είναι δυνατόν τόσο εκατομμύρια να μην περνούν μέσα από τις προϋποθέσεις που θέτουν οι οργανισμοί, οι τράπεζες, οι προϋποθέσεις, και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τα προστοζήν να μην μπορεί να ζητήσει και να πάρει δάνειο από την τράπεζα. Απευθείας αναθέσεις χιλιάδων ευρών και εκατομμυρίων. Δεν είναι σκάνδαλο, δεν σκανδαλίζεται ο πολίτης όταν ακούει όλα αυτά που συμβαίνουν. Και πολύ φοβάμαι, και το λέω με επιφύλαξη, ότι είναι πολύ περισσότερα τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Και επειδή η κυβέρνηση της αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία και μας πουλά σε εισαγωγικά τι επιτεύγματά της και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, από κάτω φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ δύσκολες προϋποθέσεις και μαύρες τρύπες και θολά σημεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια και παρουσιάζουν ένα ανεπίτρεπτο, καθόλου δημοκρατικό και καθόλου αξιοκρατικό σύστημα. Ήσασταν σαφείς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Περαστικά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.